από αυτά που ακούσατε. Νομίζω τα νούμερα κουράζουν, θα μπορούσαμε να δώσουμε, υπάρχουν κάποια παραδείγματα που έχει επεξεργαστεί εδώ η τεχνική υπηρεσία που μπορούν να αναφερθούν με ιδιοκτησίες και συγκεκριμένα νομίζω είναι νούμερα που θα κουράσουν. Εξάλλου το έντυπο που δίνετε και στέλνετε στον καθένα έχει αναλυτικά μέσα τα τετραγωνικά, τον τρόπο υπολογισμού και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία της καταβολής σε χρήμα που αναφέραμε πριν. Αν κάτι θέλετε να διευκρινίσουμε, είμαστε διάθεσοι. Να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Δήμαρχε. Τι γίνεται στην περίπτωση, είπαμε ότι τα χρήματα αυτά γίνονται για να δοθούν, να γίνουν έργα υποδομής, να αναβαθμιστεί, αναβαθμίζεται εδώ που τα λέμε, όπως αναφέρατε, η αξία του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου ή οικοπαίδου, δεν ξέρω εγώ πώς θέλετε πείτε το. Τι γίνεται στην περίπτωση όμως που ένα οικόπεδο ήδη βρίσκεται δίπλα σε άλλα οικόπεδα τα οποία είναι ήδη μέσα στο σχέδιο πόλης, που σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να γίνουν έργα υποδομής μεγάλα για να μπει η ίδρυυση, και κάποια άλλα οικόπεδα τα οποία ήδη έχουν ίδρυυση ή ακόμη και ρεύμα. Και αυτοί πρέπει να πληρώσουν. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, αλλά θέλουν να υπηρεσιακοί παράγοντες. Είναι ενιαία για όλα τα οικόπεδα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης. Κάποια οικόπεδα ενδεχομένως να είναι σε πλεονεκτικότερη θέση από πλευράς υπαρχόντων έργων υποδομής. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να διαφοροποιηθεί η σφορά αυτών των οικοπαίδων, γιατί έτσι θα οδηγηθούμε σε πλήρες αδιέξοδο. Υπάρχει ένα ταμείο, μαζεύονται τα χρήματα από την εισφορά σε χρήμα και τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για όλες τις ανάγκες των έργων υποδομής σε κοινόχρηστους χώρους, σε έργα ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνοδότησης, πλατειών, πεζοδρόμων κλπ. Και σε ξεχωριστό κωδικό, αυτός ο κωδικός που θα μαζεύει η οικονομική υπηρεσία είναι αποκλειστικά για το σχέδιο πόλεως, δηλαδή για τα έργα υποδομής. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για κανέναν άλλο σκοπό. Αυτό είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να το διευκρινίσουμε. Για να μην υπάρχει αίσθηση ότι ο Δήμος μαζεύει έσοδα για να καλύψει άλλα λειτουργικά του ή άλλες μαύρες τρύπες που ενδεχομένως έχει. Αφορούν αποκλειστικά έργα υποδομής που έχουν να κάνουν με την πράξη εφαρμογής του σχεδίου της πόλης. Και να τονιστεί πάνω σε αυτό ότι το ποσό που προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί από την εισφορά σε χρήμα καλύπτει ένα μικρό ποσοστό από τη δαπάνη των κοινόχρηστων χώρων. Περίπου το 10%. Άρα τα υπόλοιπα χρήματα θα χρειαστεί ο Δήμος με τον τρόπο το δικό του να καταβάλει τα χρήματα αυτά προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα υποδομής. Άρα θα πρέπει οι πολίτες που έχουν ακίνητα, που εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, να έχουν τουλάχιστον αυτή τη μικρή συμμετοχή στην εξασφάλιση του χρηματικού κόστου που απαιτείται για τις υποδομές.